Στην τοποθέτηση του επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, κ. Κώστας Δανιλίδης, αναφέρθηκε στην ερώτηση που έκαναν πρόσφατα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γιώργο Παπακοσταντίνου, βουλευτές του ΚΚΕ, σχετικά με τα απόβλητα φωσφογύψου στην περιοχή του Αιγινίου. Ο φωσφογύψος είναι στέρεο απόβλητο της παραγωγής των φωσφορικών υπασμάτων, που περιέχει βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία όπως το ράδιο 266, που σχετίζεται με καρκινογενέσεις. Με το υλικό αυτό και χωρίς καμιά σχετική άδεια, ο Δήμος Πύρνας Κολυδρού προσπάθησε να παζώσει το ρέμα Βούθνικα που βρίσκεται δίπλα στην κεντρική πλατεία του Κολυδρού. Μάλιστα, η διοίκηση του Δήμου δήλωσε άγνοια για την επικινδυνότητα των τοξικών αποβλήτων που χρόνια βρίσκονται παρατημένα σε κοινή θέα και σε απόσταση ανακνοής από λειτουργούσες βιοτεχνίες. Να πω εδώ ότι όντως ο Δήμαρχος μόλις ενημερώθηκε, πήρε αμέσως τηλέφωνο και διακόπηκε η μεταφορά των υλικών αυτών. Εμείς, Αλλαϊκή Συσπήρωση, μετά από επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στο Δημόκλητο, στείλαμε δείγμα φωσφογύψου, όπου οι μετρήσεις έδειξαν ότι τα ραδιενεργά υλικά είναι σε τιμές 5 φορές πάνω από τις φυσιολογικές. Να σας πω εδώ ότι το ράδιο 226, αλλά και το ραδόνιο που αναδύεται και είναι άμεσα εσπνεύσιμο, έχουν διάρκεια ημιζωής 1600 χρόνια. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο διαχρονικά είναι αυτά τα υλικά για τους κατοίκους και το περιβάλλον της περιοχής. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, μετά από καταγγελίες πάλι της Λαϊκής Εισπήρωσης, πήγε στο σημείο και έκανε μετρήσεις που επιβεβαιώνουν το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης στο Δήμο Πύρνας Κολυνδρού μίλησε για περιβαλλοντικό έγκλημα με την ανοχή των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου, ενώ έκανε λόγο και για εγκληματική αμέλεια. Με την ανοχή των προηγούμενων διοικήσεων τόσο των Δήμων της περιοχής όσο και της Νομαρχίας Πιερίας. Γιατί άραγε, υπήρχε συναλλαγή ή όχι? Είναι ένα ερώτημα που λανάτε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε εμείς σαν Δήμος να αναλάβουμε το κόστος της ασφαλούς απομάκρυσης τους και αποκατάστασης της περιοχής από τα ραδιενεργά απόβλητα. Η βιομηχανία αυτή βεβαίως καρπόθηκε μόνο το κέρδος. Και εδώ προκύπτουν όμως μια σειρά από αμήλικτα ερωτηματικά που απαιτούν άμεσες απαντήσεις. Πώς, ενώ ήταν γνωστό από κατοίκους της περιοχής ότι πρόκειται για τοξικά απόβλητα, η Δημοτική Αρχή λέει ότι δεν το γνώριζε? Και αν έτσι είναι, γιατί δεν ρώτησε τους ανθρώπους δίπλα εκεί που γνώριζαν, αλλά η Δημοτική Αρχή με κλιματική αμέλεια πήγε να τα ρίξει το ρέμα δίπλα στην πλατεία? Από τις 8 δεκάτου που έγινε η πρώτη μεταφορά, μέχρι τις 19 δεκάτου που επισκέφθηκε την Επιτροπή Κλιμάκιο της Επιτροπής, κλιμάκιο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στην περιοχή εκεί, μιας και δεν υπήρχε καμία περίφραξη, εκτέθηκαν και μικρά παιδιά τα οποία παίζουν εκεί γύρω. Γιατί, αφού στη συνέχεια έγινε γνωστό τι ακριβώς είναι αυτό το υλικό, χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης στους εργαζόμενους που το επανεμετέφεραν το φωσφογύψο στην περιοχή από που το πήραν, δεν περίμεναν την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που την επομένη ακριβώς ημέρα ήρθα στο σημείο ώστε με την επίβλεψή τους να επανατοποθετηθούν από εκεί που μεταφέρθηκαν? Η ίδια Επιτροπή μας είπε, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιος που θα έρθει σε επαφή με το υλικό να έχει τουλάχιστον μάσκα και γάντια για λόγους πρόληψης. Μάλιστα, ο κύριος Δανιλίδης ανακοίνωσε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα θα συζητηθεί και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Πύρνας Κολυνδρού, κ. Βαγγέλης Πολύζος, υπογράμμισε ότι αυτό το διάστημα έμαθε και αυτός για τα απόβλητα φωσφογύψου και περιέγραψε το έργο που έγινε στον Κολυνδρό και χρησιμοποιήθηκαν μπάζα από την περιοχή των αποβλήτων. Το εάν εκεί πριν από 25, 30, 40 χρόνια υπάρχει η συγκεκριμένη αναπόθεση, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν ξέρω τίποτα από αυτό, όπως πιστεύω να μην ήξερες κι εσύ, ή αν το ήξερες θα το έμαθες τώρα όπως το έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, εμείς εκεί στην πλατεία έχουμε γύρω στα 25 σπίτια
τα οποία δεν μπορούν να διαθέσουν τα λύματα στον αγωγό που περνάει από το πάνω μέρος, μπροστά από το σπίτι του Διαμαντόπουλου, του Καλαφάτη, του Ψυχογιού και ούτω καθεξής. Είναι αρχής γενομένης από αυτά τα σπίτια, γίνεται το πέταλο, πιάνει απέναντι, εκεί που χάσαμε και μία γυναίκα, την Παπουτσή, την Ελένη, την αείμνηστη, που πήγε να δει και πάτησε πάνω σε λύματα και από εκεί έφυγε από πάνω κάτω και σκοτώθηκε. Είπαμε να μαζέψουμε τα λύματα. Πώς θα τα μαζέψουμε τα λύματα, πού θα τον περάσουμε τον αγωγό, έπρεπε να τον περάσουμε από κάπου. Εκεί ακριβώς που στενεύει, που γίνεται το μάζευμα το ρέμα του της νεοφαγιάς κατεβαίνοντας από τον Πατσιόρα, είπαμε να τα οδηγήσουμε έτσι και να βγούμε σε μια λωρίδα κάπαχη, κοινόχρηστος χώρος, δίπλα στο ρέμα, να τα οδηγήσουμε στο φρεάτιο που είναι έξω από το δωμάτιο γκέκα του γραμματέα του σπίτι ή κάποιο άλλο, δεν ξέρω, νομίζω ένα ή τον Δημήτρη του γκέκα ή του Θωμά του γκέκα, και από εκεί να τα οδηγήσουμε στο βιολογικό καθαρισμό. Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμασταν φυτική γη. Μάλιστα, υπογράμισε πως μόλις ενημερώθηκε για τα απόβλητα φωσφογύψου, ζήτησε ο ίδιος να μην χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα μπάζα. Με πήρε τηλέφωνο ο Μανώλης ο Γυαλιάς και μου είπε επί λέξη: «Καλά ρε Βαγγέλη, πώς το έκανες εσύ αυτό?» Λέω: «Τι έκανα?» «Καλά, δεν ξέρεις αυτό και αυτό, για να μην επαναλαμβάνω αυτά που είπες εσύ?» Λέω: «Όχι, δεν ξέρω». Αυτό στάθηκε αφορμή να επιστρέψω το ένα αυτοκίνητο που ήταν στον δρόμο, γιατί πήρα στο κινητό, και να μην ξαναπάνε να φορτώσουν. Στη συνέχεια έγινε αυτή η ιστορία η οποία λέχθηκε. Επικοινωνώ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ήπιος άνθρωπος, τουλάχιστον από ό,τι φαινόταν την κουβέντα. Με είδε εμένα πάρα πολύ ανήσυχο για αυτό το οποίο έγινε και έκανα. Με λέει: «Μην ανήσυχες, ρε Δήμαρχε. Εντάξει. Πέσαν αυτά τα 5 αυτοκίνητα που πέσαν, πόσα λες? Θα δούμε. Θα έρθει συνεργείο να κάνει τις επιμετρήσεις και τα ρέστα». Εμείς παράλληλα τον είπα ότι θα τα πάρουμε αυτά και θα τα επιστρέψουμε πίσω. Είπες την αλήθεια μέχρι εκεί. Γιατί ρε Κώστα δεν την είπες ολόκληρη την αλήθεια? 5 αυτοκίνητα πήραμε, 11 στείλαμε. Και τα 11 που στείλαμε πίσω... 16. Εγώ λέω 11, γιατί μέχρι το 11 ήμουν και μετά έφυγα. Ναι. Ήταν μεγάλο κυβισμού. Δηλαδή ήταν 18 και 20. Ενώ αυτά που κουβάλισαν ήταν το ένα του Δήμου που είναι, ναι, 17 κυβικά, και ήταν και το στάγερ που κουβαλάει 7-8 κυβικά. Μαζέψαμε και από γύρω-γύρω και από κάτω και άλλο χώμα, προκειμένου να μην αφήσουμε τίποτα. Είναι δυνατόν εγώ, συνεργάτης μου, να αγαπάμε λιγότερο τον τόπο μας από ότι τον αγαπάτε εσείς, να αγαπάτε εσείς περισσότερο? Όχι ότι δεν αγαπώ το Μακρύγιαλο ή το Αιγίνιο ή τη Μεθόνη ή το Κύτρος, αλλά στο κάτω-κάτω εκεί έφταιγα εγώ, που εγώ έδωσα εντολή και πήγε το χώμα, το οποίο δεν έπρεπε. Και αυτό γιατί δεν το ήξερα. Θα υπήρχε δόλος εάν εγώ συνέχιζα, εάν δεν το απομάκρυνα. Και ήρθε το συνεργείο της Ελληνικής Ατομικής Ενέργειας και μέτρησε, που έχει ακτίνα 300 μέτρα βάθος να μετράει. Εγώ δεν ήμουνα, ήταν ο αντιδήμαρχος. Αν ήσαν και εσύ, δεν ξέρω. Ναι, και ακτίνα και βάθος. Και είπαν, το άκουσες τότε, ότι βρήκαν μηδέν. Ραδιενέργεια και τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρθηκαν. Αυτό κάναμε προκειμένου να μην αφήσουμε μία εστία μόλυνσης.
Και αυτό κάναμε στη συνέχεια, αλλά και προηγούμενα από αυτό, προκειμένου να μαζέψουμε τα αστικά λύματα από 25 σπίτια και να το οδηγήσουμε στο βιολογικό καθαρισμό. Βεβαίως, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος το είπα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι ναι, σίγουρα έπρεπε να έχουμε βγάλει άδεια. Άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο κύριος Πολύζος σημείωσε με έμφαση ότι ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης, καθώς το ζήτημα ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πάντως, ο κύριος Δανιλίδης επέμεινε και ζήτησε να υπάρξει πιο έντονη πίεση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για το θέμα. Εγώ στη θέση σας, την επόμενη μέρα το πρωί, δεν θα περίμενα πότε θα αποφασίσει η περιφέρεια να μετακομίσει αυτά τα πράγματα από εκεί. Θα πίεζα στο μέτρο του δυνατού, με όσες δυνάμεις είχα στα χέρια μου, να αποφασίσουν να τα πάρουν το συντομότερο δυνατό. Πριν το κάνουν όμως αυτό, κύριε Δήμαρχε, θα πήγαινα να περίφραζα εκείνο το χώρο και να το έβαζα μία σήμανση. Ακόμη θεωρείται βοσκοτόπι και γυρνάνε κατσίκια δίπλα. Μετά από τόσες μέρες. Αναμοχλεύτηκε. Υπάρχει σκόνη αυτή τη στιγμή που είναι εξίσου επικίνδυνη και αναπνεύσιμη από το σημείο που έπρεπε να έχει εδώ και τόσες μέρες γίνει αυτό το πράγμα. Από την επόμενη κιόλας. Ένα δεύτερο. Ήρθε η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η πρότασή της ήταν να δούμε να μετρήσουμε επί τόπου και να υποδείξουμε εμείς τον τρόπο για τη μεταφορά του. Δεν εισακουστήκαμε. Αλλά αντίθετα υβριστήκαμε κιόλας όταν προσπαθήσαμε να εμποδίσουμε τα φορτηγά να μεταφέρουν την προηγούμενη μέρα, από την ημέρα την οποία ήρθαν εκεί. Υβριστήκαμε κιόλας στην προσπάθειά μας να εμποδίσουμε τα φορτηγά, μιας και την επόμενη μέρα θα έρχονταν εκεί η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ώστε μετρώντας, αλλά και να υποδείξει ταυτόχρονα, θα μπορούσατε από τις 8 του μήνα που απαγορεύσατε να μεταφέρονται πλέον υλικά επάνω, να περιφραχτεί ο χώρος και με μία σήμανση, είτε εσείς είτε η αστυνομία, με μία σήμανση ότι εδώ απαγορεύεται να πλησιάζετε επικίνδυνη περιοχή προς το παρόν. Και όχι να μπορούν να παίζουν παιδιά δίπλα. Παίζανε παιδάκια. Σχολούσαν τα σχολεία και ήταν εκεί γύρω τριγυρνάγανε. Το χώμα ήταν πεταμένο εκεί πέρα και το παραμικρό αεράκι μετέφερε τη σκόνη. Εκεί στον κολυδρό παιδάκια δεν είδες. Και να τον πεις αυτό που στάπε, ότι τα ψέματα δεν λέγονται παντού. Λέγονται μόνο εκεί που περνάνε. Και όταν υπάρχει. Όταν υπάρχει ιδιοτέλεια, είπα πριν να μην θίξω. Η κυρία Ελένη Παπουτσή στα δικά του λύματα πάτησε και έπεσε κάτω στο ρέμα και σκοτώθηκε. Και όλο το πρόβλημα γίνεται και δημιουργήθηκε γιατί περνάει ο δρόμος έξω από το σπίτι του. Όλοι μας τη θέλουμε την ησυχία, αλλά όλοι μας θέλουμε και τους δρόμους. Και εγώ τα είπα έτσι που δεν αποποιήθηκα καμιά ευθύνη. Και ο πρόεδρος ο ίδιος της Ατομικής Ενέργειας μου είπε μη πλησιάζεις στο συγκεκριμένο χώρο. Ούτε καμία υποχρέωση έχεις, ούτε κανένα δικαίωμα και μη πλησιάζεις. Είναι η δική μας υπόθεση. Εγώ θα υποκαταστήσω την Ατομική Ενέργεια, τον πρόεδρο. Okay, εγώ, ποιος είμαι. Εγώ που δεν ξέρω αύριο να πάω τα κατσίκια μου και να αποσκήσω τίτλα. Εμένα γιατί με το ρωτάς. Αν τα πας τα κατσίκια. Εντάξει, γιατί η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι στην Αθήνα, κύριε Δήμαρχε. Ωραία, και εγώ να πάω να φράξω και να πάω πάλι κατηγορούμενος. Θα πάω, γιατί δεν έβγαλα άδεια για την πλατεία. Μια φορά. Να πάω και δεύτερη.